Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Αναστασία Αυγουστή και μαζί θα δούμε την επικαιρότητα της ημέρας εν συντομία. Επιστρέφει η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών. Στις 11 Μαρτίου θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρο Χρυστοδουλίδη δήλωσε ότι η κυρία Ολγκίν θα επιστρέψει στην Κύπρο στι 11 Μαρτίου και υπέδειξε πω ο μοναδικό στόχο τη ελληνοκυπριακή πλευρά είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στον Γκραν Μοντανά. Αναφερόμενο στι ευρωεκλογέ και τι εκλογέ τη τοπική αυτοδιοίκηση και την ψηφιολογία που έχει αναπτυχθεί ότι το προεδρικό προωθεί συγκεκριμένου υποψήφιου, ο πρόεδρο τη Δημοκρατία τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στο θέμα τη ανάδειξη των μελών τη τοπική αυτοδιοίκηση και τη εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το 13ο πακέτο κυρώσεων κατά τη Ρωσία ενέκρινε το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκή Ένωση την Παρασκευή, εν ώψη τη δεύτερη επαιτίου από την εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, εντάσσοντα τη λίστα περιοριστικών μέτρων πρόσωπα και εταιρείε που σχετίζονται με τη μεταφορά όπλων από τη Βόρεια Κορέα στη Ρωσία, άτομα που ευθύνονται για την παράνομη απέλαση παιδιών από την Ουκρανία, καθώ και εταιρείε από τρίτε χώρε, μεταξύ του και μια από την Τουρκία, οι οποίε θεωρούνται ότι συνεισφέρουν στην παράκαμψη κυρώσεων. Πρόκειται για 17 ρωσικέ εταιρείε που ασχολούνται με την ανάπτυξη, την παραγωγή και την προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων για τη ρωσική πολεμική βιομηχανία, τέσσερι εταιρείε από την Κίνα και μια από μια εταιρεία από το Καζακστάν, την Ινδία, τη Σερβία, την Ταϊλάνδη, τη Σριλάνκα και την Τουρκία. Οι εταιρείε από τι τρίτε χώρε έχει διαπιστωθεί με στοιχεία πω έχουν εμπλακεί στην καταστρατήγηση των εμπορικών περιορισμών. 10.000 μία προσφυγές εναντίον της Δημοκρατίας από αιτήτε ασύλου και αλλοδαπούς χειριστήκε η νομική υπηρεσία κατά το 2023. Η νομική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ενώπιον του Δικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας καταχωρίστηκαν 8.377 υποθέσεις που αφορούν αιτήτε ασύλου και 1.230 προσφυγές οι οποίε αφορούν αλλοδαπούς. Ενώπιών του εν λόγω δικαστηρίου διεκπαιρεώθηκαν 9.818 υποθέσει, από τι οποίε μόλι 45 έχουν επιτύχει, δηλαδή το ποσοστό 0,46%. Αύξηση 18,2% παρουσίασε σε αιτήσια βάση ο αριθμό των πραγματικών υποθέσεων που καταγγέλθηκαν στην αστυνομία το 2022, με τον δείχτη εγκληματικότητα ανά 100.000 κατοίκου να ανεβαίνει στο 584% σε σύγκριση με το 501 το 2021 και το 482 το 2020. Σύμφωνα με τις εγκληματολογικές στατιστικές για το 2022, την πρώτη θέση στα σοβαρά δικήματα κατήχαν τα δικήματα κατά της περιουσίας με 39,8% και με δεύτερη ομάδα αδικημάτων τα αδικήματα που παραβλάπτουν το κοινό γενικά με ποσοστό 19,4%. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, 14 τραυματίστηκαν ανάμεσά του και έξι πυροσβέστε και τουλάχιστον 14 αγνοούνται στην πυρκαγιά σε 14 όροφο κτίριο κατοικιών στην Βαλένθια που επεκτάθηκε με τρομακτική ταχύτητα. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθε το απόγευμα στον τέταρτο όροφο του κτιρίου που ανεγέρθηκε πριν από 15 χρόνια με 138 διαμερίσματα. Η φωτιά εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα στου άλλου ορόφου μέσω τη πρόσωψη. Σύμφωνα με τα Ισπανικά Μέσα Ενημέρωση, ο εντοπισμό των νεκρών έγινε μέσω ντρόουν. Κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε μαζί μα τι κύριε ειδήσει τη ημέρα εν συντομία. Καλό σα βράδυ και να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.